Είσαι λοιπόν μια περιοχή η οποία έγινε δολωματικό. Δεν σας κρύβω ότι τα χρόνια που περάσανε υπήρχαν ειδικά από τους εναντίνες παρακολούθους, γιατί υπάρχουν πολλοί κλαδικοί που έχουν γελίσει εδώ και δεν μπορούν να φαντάζουν και να κάνουν τις δουλειές τους. Είχαμε πολλά παράπονα σε σχέση με τη συγκεκριμένη περιοχή από το Κατσίμπαλι και πάνω, σχετικά με την δακοκτονία και με την φορολογία και με όλα αυτά. Κλείνω και συνέχισε συγγνώμη που ξέρετε. Όχι, εντάξει, αυτό λέω ότι είδαμε σε αυτά τα χρόνια ότι σαν περιοχή δεν έχουμε αντιμετωπίσει ιδιαίτερο πρόβλημα με το δάκρυ. Έτσι δεν είναι. Και από εκεί και μετά, εγώ νομίζω ότι αν πούμε γίνει δολωματικό, έτσι θα υπάρχει πρόβλημα και εγώ θα ξεκάσουμε. Έγινε δολωματικό, έτσι. Δεν ξεκάσουμε, άρα θα γίνει έξαρση και νομίζω θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και φέτος συγκεκριμένα είναι ανάλογα τις χρονιές. Φέτος ένα ξεκασμό κάναμε τα πολύ. Κάτσε. Να μιλήσω. Είμαι πιο παλιός, είμαι άσχετος με τις αποφάσεις. Απλώς έχω ζήσει τη δακοκτονία. Και έτσι και αλλιώς. Η δακοκτονία, ο δολωματικός, είναι καλός πρώτο. Ελέγχεται η περιοχή από τις παγίδες, όταν είμαστε κι εμείς απαραγωγή. Ελέγχεται με τις παγίδες και ξέρουμε ότι η περιοχή εκείνη έχει δάκο και βγαίνει ανακοίνωση να πάνε να ρωτήσουν τον επιπλέον που λέμε. Η περιοχή εκείνη δεν χρειάζεται. Το πόντισμα, βέβαια, θα τα λέω ένα εκατομμύριο από σήμερα. Το πόντισμα, οπωσδήποτε, η ελιά γίνεται πιο γρήγορα, χτυπιέται πιο γρήγορα από δάκρυα. Υπάρχει υγρασία που αγγίζει το δάκρυα. Μπαίνει σε άλλο. Δηλαδή θα γίνουν πιο περισσότεροι ιδιωτικοί ψεκασμοί εκεί. Γιατί θα γεμίσει η ελιά, δεν μπορεί να σου κάνει δολωματικό όταν παντού η περιοχή ποντίζεται. Τέλος πάντων, όταν στο λιμενάρι ποντίζεται και έχει δάκο 3 και 4 και 4 ρετήσει, θα σου κάνει δολωματικό και από πάνω δεν θα κάνει. Θα κάνει εκεί, αλλά θα ενημερώσει τους παραγωγούς να ρητήσουν. Είναι όμως πολλά και ενταμή. Πρώτον, οι παγιδοθέντες. Πρέπει να είναι τίμιοι, εντός εγώ συγγνώμη, αν μερικές λέξεις συγγνώμη. Να είναι τίμιοι, να ελέγχουν, να αλλάζουν, να μετράνε, να κάνουν. Ο τραχτενιτζής, να έχει συνείδηση. Ελέγχει. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει ο τραχτενιτζής, γιατί άμα πάτε το μεσημέρι στη δεύτερη βλέπετε. Έχει φέρει το GPS. Μα είναι ψεκάζει. Την Έλια περνάει στο χωράφι. Το GPS είναι φωτογραφικό. Είναι φωτογραφικό. Δεν είναι φωτογραφικό. Αν πάει και το χύσει το φάρμακο, τότε είναι και συνήθως παρόμοιο. Απ' την άλλη όμως, επειδή τα έχω ζήσει, όταν ανακοινόταν ότι έχει δολωματικό στη Μόρα, ποιος παραγωγός πήγε έτσι μια βόλτα από τις 7 μέχρι τις 10 που ρητάρει το τραχτέρι να δει τι γίνεται με το τραχτέρι. Να έχουν το φόβο ότι κι αν κάποιο είναι σε μια ελιά κρυμμένο και με καρφώσει, αυτό ο ένα. Ο δολωματικό για μένα είναι χρυσόλυτο. Είναι καλό, αλλά έχει πολλά μήνυμα. Και οπωσδήποτε, αν είναι καλή χρονιά όπω ήταν φέτο και δεν θα είχαμε δολωματικού, θα ήταν πολύ λιγότερο σε έξοδα. Ο δολωματικό όμω άμα τύχει ανεβαίνει και πολύ. Δεν γίνανε ψεκάσματα. Δεν γίνανε ψεκάσματα. Αν ήταν όπω φέτο η χρονιά, δεν θα χρειαζόταν και ο δολωματικό. Γιατί είναι να γίνει ο δολωματικό. Δεν έχει προβλέψει το Υπουργείο, γιατί το Υπουργείο τώρα δεν δίνει και λεφτά. Πρώτα δεν τα είχαμε. Κατά περιοχέ δεν τα είχαμε 5-7 φορέ. Να ψηφιστεί δεν μπορεί να ισχύσει το δολωματικό. Δεν έχει. Ο δολωματικό ή ο δάκρυο πρέπει να πιάσουμε το δάκρυο πριν γεννήσει στην ελιά. Το πιάνει πώ πετάει. Ναι, το πιάνει πριν κάτσει στην ελιά. Αν κάτσει στην ελιά, είναι τώρα. Αν καθυστερήσει μία μέρα, π.χ. να γίνει ο δολωματικό, χάνεται η γη. Λοιπόν, στο δολωματικό θα έχει. Έβρεχε όπω γινόταν παλιά. Έβρεχε δύο μέρε. Και πηγαίναμε δύο μέρε πίσω. Και χανόταν η γενιά. Στο δάκρυο θα έχει το δολωματικό. Το οικονομικό δεν ξέρω βέβαια. Πώ τώρα τι είναι κρατήσει για το δάκρυο ή που γίνεται δολωματική. Δεν ξέρω τι γίνεται, πώς δουλεύουν οικονομικά τώρα, δηλαδή τι συμβαίνει οικονομικά. Συμβαίνει και μας κρατάει το 2% προς τα συγκεκριμένα και πληρώσουν και τραπέζια. Σε αυτό το οικονομικό δεν ξέρω. Ξέρω πώς είναι παλιά η διαδικασία. Οδηγούν σε κακές και σε καλές χρονιές. Πέρυσι συναντήσαμε 6-7 φορές για δάκρυα. Πάλι υπήρχαν προβλήματα. Σε μια χρονιά με υγρασίες και αυξημένες θερμοκρασίες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ποια είναι τα αποτελέσματα και τι θα γίνει. Πέρα από το δάκρυο, είμαστε γνώστες σε όλοι πλέον των ασθενειών, των επιπλέον ασθενειών που αντιμετωπίζει η λοκαλιέργεια. Δηλαδή, αρχή τη κορυδοτρίτη, μαργαρό
κεφάλι, κερκόσπορα, γλιοσπόρια και όχι μόνο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι λοιπόν ότι για να συντηρήσουμε τα δέντρα μας πρέπει αυτούς που σε καθούν να τους κάνουμε ούτως ή άλλως. Άρα στο τάκο μόνο μένει να σταθούμε για το δολωματικό. Και αυτή είναι η ουσία. Σας λέω ότι ο τάκος όταν ρεντήσεις μαζί με τα σκευάσματα όλα τα άλλα θα κοστίσει στον παραγωγό και κάντε μία αναγωγή 10 ευρώ ο τόνος. Και εάν ρεντήσουμε με δολωματικό και πληρώσουμε το 2% είναι 50 ευρώ ο τόνος. Αντιλαμβάνομαστε όλοι και κόστος επιπλέον έχουμε γιατί δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο το δάκρυο. Έχουμε μία σειρά ασθενειών που ουσιαστικά δεν καλύπτονται. Και επίσης, όπως προαναφέρθηκε, σταματάνε 5-8. Ποιος παραγωγός από όλους αυτούς όσους είναι εδώ μέσα δεν έχει εμπειρία ότι έχουν καταστραφεί ελιές, έχουν χαλάσει ελιές μετά το διάστημα από αυτό. Κατά συνέπεια, εγώ, η θέση μου είναι ξεκάθαρη, είναι κατά του δολωματικού σεκασμού. Όπως ο κόσμος αποφασίζει σήμερα να κάνει αυτό που κάνει, να είναι και υπεύθυνος. Γιατί ακούστηκε και προηγουμένως από τον κύριο Κουτασί να πάει κάποιος να δει να ελέγξει. Δεν είναι να πάω στο κτήμα που να ελέγξω πότε θα έρθει και τι ώρα θα έρθει, γιατί δεν είναι. Ταυτόχρονα πρέπει να το κάνει. Μια φορά δεν είναι. Εγώ σας λέω, έχω κτήμα, έχω κτήμα στα διχόνταμα, εκεί ρατίζουμε το ονοματικό. Σας λέω ότι τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που πρέπει να είναι. Επεμβαίνω συνέχεια και φέτος. Υπήρχε προσβολή και βλέπω και τα γύρω. Έτσι. Και βλέπω αυτά που είναι η θέση μου, εμένα και νομίζω ότι αντιπροσωπεύω και εκφράζω και θέσεις αρκετών παραγωγών είναι όχι στο δολωματικό. Όλα τα πράγματα κρίνονται το αποτελέσμα. Το αποτέλεσμα λοιπόν της δακοκτονίας με δολωματικό το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι ελαιοτριβείς. Αυτοί είναι που έχουν το ρεζουμέ και που βγάζανε τις οξύτητες το 2003, το 2002, το 2001, τότε που γινόταν ο δολωματικός. Μην ξεχνάμε ποτέ το αποτέλεσμα. Κατασταθώ πάλι σε κάτι που είπε ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης είπε, ούτως ή άλλως, εάν θα γίνει δολωματικός, εμείς θα ξαναπάμε με το τρακτέρ εκεί. Γιατί θέλουμε να ρωτήσουμε για κυριοσπόριο, θέλουμε να ρωτήσουμε για τι άλλο, και ξέρω εγώ. Και το κόστος. Μην το ξεχνάτε. Τελεία. Κόστος αυτό που είπα, και το 10 με το 50 είναι. Είναι μοστολογημένο, δεν το λέω τυχαία. Γιατί μόνο το σκεύασμα για τον τάκο θα γίνει από μέσα. Εδώ στο Παναγιώτη. Δεν είναι 50 μόνο από τον Παναγιώτη, γιατί αυτό μπορεί να είναι τώρα που να χρειαστεί να ρινήσει τη σκεφτεί και μετά από 10 μέρες ή μια εβδομάδα θα πρέπει να πάρει να ρινήσει μόνο για τον τάκο. Ταυτόχρονα το κάνει. Αλλά το θέμα είναι, δεν είναι το θέμα να το κάνεις ταυτόχρονα, θα κοστίσει 50, θα κοστίσει 100. Όταν σε μένα, μιλάω από προσωπική μου γνώση και πείρα και αυτό που έχω ζήσει, ότι δεν παίζει, το πάντα δεν είναι μόνο τα 50 ή τα 10 ευρώ ή τα 25 ή το πόσο θα κοστίσει. Αυτό το θέμα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Εάν το πάω με τη μία κρίση με την άλλη, το αποτέλεσμα είναι το επιθυμητό και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Λόγω των αποτελεσμάτων, αυτό αν πάει των γεγονότων που έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι, αν δεν, ότι ο δολωματικός δεν υφίσταται σαν ίσως. Μαγκίες αυτό. Είμαστε μαγκελματίες αυτό. Έχουμε πάρει την κατάσταση λίγο στα χέρια μας. Από το πρόβλημά του. Και τρίτο. Η άρτηση του προβλήματος. Αν αποφασιστεί δολωματικός. Εγώ που δεν θέλω δολωματικό. Μπορώ να ξεχωθώ. Όχι. Θα συμμετέχεις υποχρεωτικά στην πλειοψηφία, από εκεί μετά σε μπορεί να πάρει να βγάζει να κάνει ό,τι θέλει. Άρα το 2% το πληρώσει. Τι δύο, τι δύο. Θα πληρώνει το ονοματικό, θα πληρώνει τα δικά σου. Είναι καλύτερο από το μηδενικό κόστος που έχουν σήμερα. Άρα στην ουσία, ένας που δεν αναπτύσσει σήμερα, θα επιβαρύνεται αύριο. Άρα δεν αποτέλεσμα. Άρα δεν νομίζω ότι πρέπει να οδηγηθούμε ή να τεθεί το δίλημα αυτό ή εκείνο. Για μένα είναι μονόδρομο. Το δήλωσα. Υπάρχει κάποιο που είναι υπέρ του δολωματικού παραγωγού. Θέλω να αναφέρω, επειδή δεν μπορούσε να παρευρεθεί ο κ. Πυρόπουλο. Κ. Βασιλόπουλο. Κ. Βασιλόπουλο.
Σπυρόπουλος είναι αυτή. Ναι, τι είπανε. Απλά έχει τη δική του γνώμη άποψη, σαν αντιθέτω για τα βέβαια την άποψη. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το διαβάσω, πιστεύει όμως μπορεί να το βάλει να το διαβάσει. Αλλά μιλάει για περιβαλλοντολογική, την κλιματολογική επιβάρυνση. Μιλάει για ποιότητα του ελαιολάδου, δεν είναι μόνο ότι είναι τα κλειστά. Από πέρας το βράδυ που τώρα θα μέχρι τώρα, οι σοβαροί, σοβαροί καλλιεργητές, που έχουν μεταγηματίες αυρώτες που έχουν ασχολούνται με τη δουλειά, ήταν κάθετοι να μην γίνει ο δρομαδικό. Τέλος, τέλος.